από τη θέση που είναι και θέση πλέον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η Τρόικα δεν συνάδει με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Επομένως, θα βάλουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζήτημα του χρέους. Είναι ζήτημα ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι εξηγήθηκε επαρκώς. Δηλαδή στο τραπέζι με την Τρόικα δεν θα κάτσετε, κύριε Μηδέ? Όχι, δεν θα κάτσω. Θα πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα της λιτότητας τελείωσε. Δεν χρειαστούν να κάτσουν. Τελείωσε. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Τελείωσε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς ξεκινάμε με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τα άλλα μέτρα που περιγράφηκαν, που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα του εργαζόμενου να διαπραγματεύεται ξανά. Με ένα νέο πλαίσιο σε ό,τι αφορά το κράτος. Και από εκεί και πέρα ξέρετε ότι οι δόσεις που έρχονται. Πηγαίνουν μόνο στην εξόφληση ομολόγων που λήγουν και ο ίδιος που δίνει, ο ίδιος παίρνει. Επομένως, θα βάλουμε το όλο ζήτημα στο τραπέζι. Θα το βάλετε ένα συνολικό ζήτημα. Ναι. Άρα, ένα ποσό που έχετε να μοιράσετε, εφόσον κινήσετε στο πλαίσιο αυτής της δημοσιονομικής, εγώ έτσι έχω καταλάβει. Δεν πειράζεται τίποτα. Στο πλαίσιο αυτής της δημοσιονομικής, του δημοσιονομικού περιβάλλοντος κινήστε. Εμείς και κάντε δεν δεχόμαστε ανακατανομή των, τη λογική των ποσών. Ότι θα μειώσουμε το χρέος με τα υπέρογκα πρωτογενή πλεονάσματα που στραγγαλίζουν την οικονομία. Αυτό, λέω... αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Δεν είναι το ίδιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Όχι, όχι, αφήστε. Λέμε ότι πρέπει να κάνουμε 11,5-3-4 εκεί περίπου δισεκατομμύρια δαπάνες για να επανεκκινήσει η οικονομία, να στηριχθεί η εργασία, να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση. Και έχουμε πόρους που περιμένουμε 12 δισεκατομμυρίων ευρώ το ελάχιστο. Εγώ καταλαβαίνω τα ποσά που έχουν να κάνουν με το πρωτογενές πλεώνασμα. Τα μοιράζεις διαφορετικά από ό,τι τα μοιράζει η κυβέρνηση. Και δεν δίνεις και το ποσό που θέλεις, λέω εγώ τώρα, προς τους δανειστές. Δεν πρόκειται για πρωτογενές πλεώνασμα. Είναι η ιστορία του χρέους. Για 3 δισεκατομμύρια που έρχονται από την εξοδικαστική ρύθμιση των οφειλών, όπου περιμένουμε ένα μικρό ποσοστό από τα 69 εκατομμύρια που είναι οι ανεξόφλητες οφειλές στο δημόσιο να έρθουν και λέμε τον πρώτο χρόνο θα έρθουν μόνο 3. Είναι τέτοια πράγματα. Έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο για τη φοροδιαφυγή, τις δομιλικές κλπ, το πετρέλαιο κλπ. Από εκεί είναι η πόρη. Έλα, γιατί είναι και δύο...